Όταν λέει αριανός από κάτω τούμπα, πρέπει να διευκρινίσει την ηλικία του. Γιατί under 15, δύσκολα θα βρεις αριανό στην τούμπα. Στην τούμπα, ειδικά στη γειτονιά εκεί που είμαι εγώ, υπάρχουν πάρα πολλοί αριανοί άνω των 40. 45 κτλ. 65, 70 κτλ. Μετά τον θάνατό τους, δεν ξέρω από πίσω, ή την αποχώρησή τους από τα οπαδικά, τι έχει να γίνει. Αρκετοί αριανοί μεγάλης ηλικίας. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν ο Ψηφίδης ο Βασίλης με άλλους 6-7 εβδομητάριδες και τα πήρανε στο Διονύση το καφενείο. Φαλακρέ! Με φωνάζανε. Λέω για 71, 72, 78, 64, 70. Λέω κανένα νέο αριανό έχετε στην παρέα σας. Δεν πας στο διάλο, λέω εγώ. Εσύ! Καλημέρα! Ναι! Έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Ελπίζω να είναι πιθανάτιος ρόγχος αυτός και όχι ροχαλιτό. Να ψοφίσεις δηλαδή. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Δεν χρειάζεται να δεις. Αγγλία, Ισπανία, Ελλάδα και Β' Εθνική τον Άρη. Άρης η Ζεβάλα. Διάλειμμα. Διάλειμμα και παίρνουμε τις υπόλοιπες γραμμές. Μάλιστα. Λοιπόν, ερωτική πόλη. Έλα, πάμε στον κόσμο, ναι. Κόμο, κόμο. Στον κόμο, ναι. Κόμο, έλα. Στον αέρα είστε, φίλε. Συμπλέκτη. Ναι. Ναι. Έλα. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, κρύε. Καλλιτέχνη μου. Καλλιτέχνη. Είναι κρυόκολε, τι κάνεις. Όλα καλά. Όλα καλά. Τι κάνεις, φίλε Μαριανέ, καλά είσαι. Γεια σου, κολλητάρι. Παλίκαρε. Αλλά κάσε μια βόμβα και πεθάνουν οι παλίκαροι, τζάμπα θα πάει. Έλα, Κώστα, τα παραλές. Λοιπόν, ο Ηρακλής δεν πέφτει όσο και να το θέλουν κάποιοι. Ο Ηρακλής δεν πέφτει, το Ηρακλής έχει πέσει, το λέω κάτω. Το θερμοσύμφωνο να κλείσει. Έτσι, σαλιαρίζει τώρα εκεί πέρα. Το πρωτάθλημα πότε θα αρχίσει, Κωστή, ξέρουμε. Οι κομμουνιστές ό,τι αποφασίσουν. Όταν βουτήξουν τα μπισκοτάκια στο καφέ. Εκεί με του σταυρού που έχουν. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Με αυτό το μπερόνε μπροστά καρκίνο στα μάτια θα βγάλουμε, δεν μπορώ άλλο. Ναι, θα έρθει ο Λουκίνας τώρα, κάτσε. Αν βάλουμε, ναι είναι και αυτό, αλλά αν βάλει τον κόκκινο center for φέτος στον Ηρακλή, πιστεύω θα είναι καλύτερο από τον μπερόνε. Ναι, βάλει κορμί κι αυτό. Ναι, ναι. Διακρίνω μια στεναχώρια. Εντάξει, με μπερόνε δεν γίνεται. Ναι, είναι αλήθεια τώρα. Δεκάρι, ποιος θα παίξει δεκάρι. Δεκάρι ο Λαοζίνιο. Ο Λαοζίνιο, καλώς φίλε. Και δεν μου λες, ρε φίλε. Ένας άνθρωπος πήγε να φάει δυο μήνες κρέας. Πώς θα πάει να τρέξει να βάλει. Δεν σ' άκουσα. Αιματοκρίτη τον κάνατε αιματολογικές, αλλά διώξαν και τον γιατρό στον πύρο ΠΑΟΚ. Σας πήρε τον γιατρό σας τον πύρο ΠΑΟΚ, ρε τα γάρια. Σας πήρε τον γιατρό. Ο ΠΑΟΚ, χωρίς γιατρό είσαι. Τον Κιανό Σταυρό, παρακαλάτε εκεί τους. Ναι, λέγε. Έχουμε καλύτερο γιατρό. Ναι. Ναι. Φίλε Αργιανέ, φέτος θέλω πολύ να σε βρω στο κύπελο. Και εγώ θέλω. Να τύχουμε μαζί και με σένα και με τον Αγροτικό Αστέρα. Όχι, όχι, το γάλα μαύρο θα γίνει εκεί πέρα. Ο Αγροτικό Αστέρα σε έβαλε μέσα στα δίκτυα. Μπέναλτι έχασε ο Αγροτικό Αστέρα. Πήρε στο παλέτο και πέναλτι όμω δεν ήταν. Στο κυλική σχέδιο και σουβλάκι από τη χαρά του. Ναι, και το κύπελο ήταν. Θα ήθελε να έχει ένα πρόεδρο σαν του Αγροτικού Αστέρα. Χεσμένο στον Τάλινο. Να πάρει και το γιο και να το βάλει δεκάρι. Και να γίνεται τη Μουρλή. Πού να βρει τον πρόεδρο σαν του Αγροτικού Αστέρα, τα γαριά. Ο Θοδωρίδης είναι. Εκεί στον Αγροτικό. Ο Θοδωρίδης και ποιο έφερε τον Κέσιο. Τον Κέσιο. Αυτό έχει λεφτιά. Τι, άμα λεφτά, παίξετε πέντε φορές Αγροτικός Αστέρας Ηρακλής, τρία μάτς θα χάσετε μια ισοπαλία και σε καμιά αντεπίθεση ο Περόνε μπορεί να βάλει και ένα γκολ. Ποιο Ηρακλής, ρε. Μιλάτε ακόμα για τον Ηρακλή. Πάει ο Ηρακλής, πέθανε. Κοίτα, φέτος πάλι το παίρνω το διπλό μέσα στον ΠΑΟΚ. Και θα πάρει φέτος θα φας μια εφτάρα μέσα στην τούμπα. φέτος διπλό λουκάνικο θα είναι. Παλάμι μέσα στην τούμπα. Διπλό λουκάνικο σε ψωμάκι θα έχει. Θα σου κάνουν το πισινό. Όχι, όχι. Σαν το πηγάδι του Μπέλκου. Ναι, νομίζω, αδερφέ. Ένα-δύο μέσα στην τούμπα. Άκου, άκου. Λες. Βρίσκω τον Άρη στο κύπελο. Ναι, ναι. Βρίσκω τον Άρη στο κύπελο. 0-3 μέσα στο Χαριλάου με χάτρι κόκκινο. Πω. Συγκινήθηκα τώρα. Ανάποδα ψαλίδια εκεί. Πω, θα γίνει ερωτική πόλη εδώ πέρα. Και ο κόκκινος βγαίνει την επόμενη μέρα και λέει συμπάθαμε. Στο έλεγα. Τι γέλιο.
Βάλτε το σπίτι σας. Βάλτε τη μηχανή σας. Το κόκκινο. Ο κόκκινος δεν παλεύεται, φίλε. Δεν παλεύεται. Ο κόκκινος. Ναι, όντως, από πότε έχει να έρθει στο γήπεδο ο κόκκινος? Από πότε έχει να έρθει γήπεδο ο κόκκινος? Και όποτε έρχεται μαθαίνω ότι δεν μπαίνει έτσι. Με την κάρτα την δημοσιογραφική. Δεν πληρώνει. Τι διαμάντη μου φίλε. Φύγε από εδώ. Διαμαντίες πληρώνουμε. Για. Τι σχέση έχει η υγεία με τη μαλακία? Μεγάλε Γιάννη. Έλα φίλε. Εφή, εσύ που λες α, ναι. Ναι, λέω για. Ναι, λέω για. Αλβανός είσαι, ρε. Έλα σήμερα, ραπ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ τι? Λοιπόν, πέρα από τα οπαδικά και από αυτά, θέλω να με συμβουλέψεις. Οχ. Λοιπόν, είμαι 23 χρονών, ραπ. Καϊμάκι. Καρπός. Έχω να γαμίσω 3-3 χρόνια. Αυτό εξυπακούεται, φίλε. Σε πήραμε χαμπάρι. Ότι είσαι λακαμάς. Δεν χρειάζεται να μας το πεις κιόλα, δηλαδή. Το καταλάβαμε από τον τόνο της φωνής σου, από τη χρειά. Τι ήταν αυτός, Βασίλη? Μου στείλες, Βασίλη. Πάμε. Έλα, φίλε, ναι. Λυπηρό. 23 χρονών, παιδί, λυπηρό. Το 2016 να έχει πρόβλημα τέτοιο για να δημόσια και να μιλάει. Τέλος πάντων. Πρόβλημά του. Ναι. Καλησπέρα. Από την όμορφη Σταυρόπολη. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλώς τα. Χαιρετώ τον Αριανό φίλο μου και τα τάλα συμπαθέστατο. Ναι. Και εσύ συμπαθέστατος μου ακούγεστε. Λίγο το κινητό με το μάγουλο, κάτι προσέξτε. Είμαι από την παλαιά γενιά, με άνω των 50. Σεβαστόν. Άρα δεν μπορείτε να... Δεν μπορείτε. Που ήμασταν και Αριανοί και πάω ξύλο. Μπράβο, μπράβο. Και ανακατεμένοι και στο Χαριλάου και στην Τούμπα και στο Κατατζόγλου που γίνονταν καμιά φορά κάποια παιχνίδια. Ναι. Μεταξύ Πάου και Άριος. Ναι. Α, Κώστα, μην το ξεχάσω εδώ. Ναι. Και τον φίλο μου τον Αριανό και θέλω να σε ακούσω. Λέω με όλη, με καμία εμπάθεια, ποτέ δεν μίλησα για άλλη ομάδα. Ναι. Είναι καθρόνια με έναν κοινό μας γνωστό συγχωρεμένο διεθνή τερματοφύλακα, συζητάγαμε για το ποδόσφαιρο της Ελλάδος. Διεθνή συγχωρεμένο. Το 6 κάπου. Διεθνή συγχωρεμένο. Ένας άνθρωπος, ναι, για το ποδόσφαιρο. Ναι. Και μου λέει, στη Θεσσαλονίκη, όπως και στον Πειραιά, δεν χωρούσαν δύο ομάδες. Ο εθνικός, που είναι εθνικός, χάθηκε. Ναι. Θα γίνει Ολυμπιακός, στο λεκάνο πεδίο. Φίλε, έχεις χοντρά δάχτυλα, έχεις. Τέλειωνε, μην πατάς το κουμπί, ρε φίλε, μας χαλάς την Αθήνα. Έλα, γιατί. Έχεις χοντρά δάχτυλα. Ναι. Στο κατάλαβα μόνο. Συγγνώμη. Λοιπόν, ο Ηρακλής, δυστυχώς το λέω... Στεναχωριέσαι πολύ, ναι. Ο Άρης θα ξαναβρει, ο Άρης έχει κόσμο, έχει τίτλους, μπορεί να μην είναι εικόνα, έχει κόσμο. Μπορεί να μην είναι ΠΑΟΚ, μπορεί να μην είναι ΑΕΚ, συνοντότητα, στη βαριά... ...στην Ελλάδα. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και οι άλλοι δύο. Ναι. Πιστεύω ότι όσον... Μην πατάς το κουμπί, ρε φίλε. Μήπως η γυναίκα σου παίρνει τηλέφωνο από δίπλα. Φτάνει, ρε φίλε. Με έχεις εκνευρίσει. Κλείσε. Μπαμ. Ανισόρροπε. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το. Τι κάνεις? Τι να κάνω? Κλείσε το κομπρεσέρ. Γεια.